η παπαντή του Κυρίου, δηλαδή η συνάντηση με τον Κύριο. Είναι η γιορτή που μας προτείνει την πράξη συνάντησης μαζί Του. Η γιορτή αυτή μας αποκαλύπτει το νόημα της ζωής και το πραγματικό λόγο ύπαρξής μας. Είναι κορυφαία. Ο δίκαιος Σιμεών μας καθοδηγεί, δείχνει το πανανθρώπινο αίτημα της συνάντησης του ανθρώπου με τη ζωή, της συνάντησης του ανθρώπου με τον Χριστό. Ο δίκαιος Σιμεών είχε δεχθεί υπόσχεση από τον Κύριο πως δεν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο εάν πρώτα δεν συναντήσει τον Μεσσία. Αυτό που είχε ως υπόσχεση ο δίκαιος Σιμεών είναι υπόσχεση του καθενός μας από τον Κύριο. Μας υπόσχεται συνάντηση μαζί Του. Είναι ο πόθος Του αυτός. Είναι ο πόθος Του να έχει αληθινή σχέση και συνάντηση μαζί μας. Και όλοι έχουμε αυτήν την τιμή και η αξία του ανθρώπου έγκυται σε αυτό. Η σχέση με την αλήθεια δεν είναι μια διανοητική διαδικασία. Η σχέση με τον Θεό δεν αφορά μια τεχνική πώς να προχωρήσουμε πνευματικά για να ειδωλοποιήσουμε τον εαυτό μας. Αλλά στην ουσία η πνευματική ζωή είναι η ικανότητα ζωντανής σχέσης με τον Χριστό. Ή καλύτερα είναι το δώρο του Κυρίου να συναντηθεί μαζί μας. Η ικανότητα η δική μας είναι να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό το δώρο. Άρα η όλη αίσθηση, όλο το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής είναι ότι ό,τι κι αν κάνουμε, ό,τι κι αν είμαστε, να είμαστε αφοσιωμένοι εσωτερικά σε αυτή την προοπτική, σε αυτόν τον στόχο, σε αυτόν τον σκοπό. Δηλαδή να μην ξεχάσουμε την υπόσχεσή Του ότι θέλει να συνδεθεί μαζί μας. Η χαρά η πραγματική, ο παράδεισος είναι η συνάντηση. Να μπορώ να συναντώ τον άλλον, να μπορώ να συναντώ τον Χριστό. Όχι σωματικά και εξωτερικά, αληθινά, οντολογικά, πραγματικά. Μια καθολική συνάντηση όλης μου της ύπαρξης με το άλλο πρόσωπο. Καταρχήν τον Χριστό, για να μπορώ να είμαι ικανός να συναντώ κάθε άλλον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι η προσδοκία της ζωής μας. Η ζωή, η ποιότητα της ζωής μας και των πράξεών μας κρίνεται όχι με τα μέτρα του κόσμου που κάθε εποχή αλλάζουν, αλλά η ποιότητα της ζωής μας, η ποιότητα της υπάρξεώς μας, η ποιότητα ενός προσώπου κρίνεται κατά πόσο ενεργοποίησε αυτή την προοπτική της ζωής του και κατά πόσο είναι σταθερά αφοσιωμένος σε αυτή την προοπτική ζωής. Δηλαδή πώς δεν θέλω να φύγω από αυτόν τον κόσμο αν δεν συναντήσω τον Χριστό. Αν δεν πάρω στα χέρια μου τον Χριστό, όλα είναι άσκοπα, είναι χαμένα. Ο κόσμος νιώθει αυτή την ενοχή και προσπαθεί να δικαιολογήσει το κενό του αυτό με τα, να προτείνει άλλες αξίες. Με το να στείνει αγάλματα ή να λατρεύουμε ανθρώπους. Το να ζητάει μια αναγνώριση ο κάθε άνθρωπος, ο κακομοίρης στα γερατιά του. Και αυτό τα καλά που έκανε στη ζωή του. Γιατί έκανε μια καλή οικογένεια, γιατί έκανε σπουδαίο κοινωνικό έργο και κουραφέξαλα. Η ιστορία είναι αλλού. Είδα τον Χριστό πριν φύγω από αυτόν τον κόσμο. Και όταν δω την ζωή, δηλαδή τον Χριστό, δεν υπάρχει ο φόβος του θανάτου, νικαίται ο θάνατος. Είναι δυνατόν να συναντηθείς με τη ζωή και να υπάρχει θάνατος μέσα σου. Είναι δυνατόν να συναντηθείς με τη ζωή και να έχεις φόβο θανάτου. Γι' αυτό είσαι ελεύθερος. Και τότε λες, νυν απολύς, απόλαυση είναι και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος είναι η απαρχή της ζωής. Βλέπουμε δηλαδή η πνευματική ζωή δεν είναι κάτι πραγματάκια που φτιάχνουμε το μυαλό μας για να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Η μεγαλύτερη προσβολή της πνευματικής ζωής στην Εκκλησία είναι αυτό. Το να έχουμε ένα πρότυπο χριστιανού του καλού ανθρώπου. Όχι. Το πρότυπο του χριστιανού του παθιάρι ανθρώπου που δεν πουλάει τίποτα αυτό το θησαυρό που έχει. Ότι θέλω να δω τον Θεό. Θέλω να συναντηθώ με τον Χριστό. Οτιδήποτε είναι κενό.
και τα καλά μας έργα και καλή μας προσπάθεια. Γι' αυτό, αυτό που κρίνει την ουσία ενός ανθρώπου, θα το επαναλάβουμε, είναι κατά πόσο είναι ενεργοποιημένη η καρδιά του, είναι αφοσιωμένη εσωτερικά, μυστικά, χωρίς να το γνωρίζει κανείς από τους γύρω του, χωρίς να το διατυμπανίζει, πόσο η καρδιά του είναι πληγωμένη από αυτή την προοπτική της συνάντησης με τον Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι που ορίζει τα πράγματα. Όταν λοιπόν μπορείς και συναντάς τον Χριστό και μπορεί και λες «Νίνα πολύ στο δούλου σου δέσποτα», δέσε το παράδοξο, λες «Τώρα πάρε με, τώρα δεν θέλω να ζήσω, γιατί τώρα ζω αληθινά, τώρα ζω αληθινά και δεν με νοιάζει αυτή η ζωή. Βρήκα τη ζωή και δεν φοβάμαι το θάνατο, γιατί ο θάνατος τότε είναι η μετάβαση από τα λυπηρότερα στα θυμηδέστερα». Αυτή λοιπόν είναι η πράξη της Εκκλησίας. Η ουσία λοιπόν της πνευματικής ζωής είναι το να είναι η ζωή μου προσανατολισμένη σε αυτή την προοπτική της συνάντησης με τον ζώντα Θεό. Ό,τι και αν κάνει ο καθένας, όπου και αν βρίσκεται, αμαρτωλός, δίκαιος, παντρεμένος, ανήπαντρος, φτωχός, πλούσιος, σημαντικός ή ασήμαντος, έχει αυτή την προοπτική. Η καρδιά του είναι ανέγκυχτη από αυτά τα σχήματα του κόσμου και η καρδιά του ή θα περιγράφει αυτό το θησαυρό «Σε θέλω Θεέ μου, δεν θα δικαιωθεί η ύπαρξή μου, δεν θα δικαιωθεί η ζωή μου αν δεν σε δω, αν δεν σε συναντήσω». Και τότε ο άνθρωπος είναι διαρκώς σε μια διαρκή εγρήγορση, παρακολουθεί πότε θα περάσει, πότε θα έρθει ο Χριστός. Πώς με κάποιο τρόπο θα στείλει ένα μήνυμα ο Θεός, όχι φαντασιακά, πραγματικά, για να γίνει η συνάντηση αυτή πραγματική. Αυτό δεν είναι υπόθεση λοιπόν ενός ούτε κανόνων, ούτε νόμων, ούτε ενός κάποιου κώδικα συμπεριφοράς, ούτε κάποια τεχνική ασκήσεων. Είναι ο τρόπος ζωής που πρέπει να γίνει τέτοιος, ούτως ώστε να είναι εφικτή αυτή η συνάντηση. Άρα μιλούμε για μια στάση ζωής που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Πώς θα μπορούμε συνοπτικά να περιγράψουμε αυτή τη στάση ζωής για να είναι ανοιχτή η καρδιά μου στον Θεό. Ο άνθρωπος που έμαθε να έχει αυτή την αναφορά της ζωής και ο σκοπός της ζωής του είναι η σχέση του με τον Θεό, είναι ο πλέον κοινωνικός άνθρωπος, είναι ο κατεξοχήν κοινωνικός άνθρωπος, είναι ο κατεξοχήν ισορροπημένος άνθρωπος, είναι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει με κάθε άνθρωπο, που μπορεί να τα βρει με κάθε άνθρωπο, εχθρό και φίλο, ξέρει να σχετίζεται με τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν να σχετίζει με τον Χριστό και να μην σχετίζεσαι και με όλα τα υπαρκτά που υπάρχουν, που χάρισε ο Θεός στον κόσμο. Γι' αυτό αν έχουμε ένα δείκτη για να μπορούμε να δούμε την πνευματικότητα μας κρίνεται από αυτό, κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε με όλους, κατά πόσο μπορούμε να τα βρούμε με όλους. Να δούμε όμως τον τρόπο που γινόμαστε δεκτικοί σε αυτή τη συνάντηση με τον Χριστό. Ποιες είναι οι αρχές, οι άξονες? Πρώτον, ο πόθος. Διατηρώ στην καρδιά μου αυτόν τον πόθο για τον Χριστό. Δεν έρχονται όλα τα γεγονότα της ζωής μου, όλη η προοπτική που δίνει ο κόσμος να κουκουλώσει αυτόν τον πόθο, να το σκεπάσει αυτόν τον πόθο, να τον κάνει να περάσει στην λύθη αυτός ο πόθος. Αλλά ο άνθρωπος ο υγιής πνευματικά είναι αυτός που κρατάει ζωντανό αυτόν τον πόθο για αυτή την προοπτική τη συνάντηση με τον Χριστό. Το δεύτερο στοιχείο είναι η συντριβή και η μετάνοια. Που τι σημαίνει μετάνοια και συντριβή? Στην ουσία είναι η προοπτική του προσώπου. Με συντρίβει ο πόθος για τον Χριστό. Και με συντρίβει όλη η ζωή μου που ήταν ένα εμπόδιο αυτής της συνάντησης. Ο άνθρωπος συντρίβεται από τον πόθο. Κάτι που ποθεί. Κάτι από το οποίο λέει δεν ζω χωρίς αυτό. Και ταυτόχρονα βλέπει ότι όλη η ζωή ήταν μια κύρωση αυτής του της προοπτικής, αυτού του πόθου της καρδιάς του. Και συντρίβεται και μετανοεί. Δεν μένει δηλαδή στην ενοχή του, στα πράγματα σε αμαρτίζουν για να κλαψουριστεί, γιατί θίχθηκε η αξιοπρέπειά του στα μάτια του, ίσως και στα μάτια του κόσμου. Αλλά γιατί λοξοδρόμησε από αυτή την προοπτική της ζωής. Το δεύτερο λοιπόν είναι η μετάνοια και η συντριβή. Το τρίτον είναι ο άνθρωπος να καλλιεργεί την καλοσύνη και την αγάπη, να έχει ένα πνεύμα θετικό και αναπαυτικό για κάθε άνθρωπο, να έχει ένα κατάκριτο πνεύμα, να μην κρίνει κανέναν, να μην κρίνει κανένα και να έχει θετική διάθεση προς όλους, να έχει καλοσύνη, να έχει αγάπη. Αυτό συγκινεί τον Θεό και όπως φερόμαστε εμείς τους άλλους θα αφαιρθεί και αυτός μαζί μας, θα θέλει να κατοικήσει μέσα μας, θα έχουμε το ίδιο ήθος με τον Θεό, το ίδιο τρόπο του Θεού.
Και το τέταρτο είναι η ταπείνωση και η συνέστηση ότι όλα είναι του Θεού, τίποτα δικό μας. Όλα είναι της χάριτος, όλα είναι υπόθεση της χάριτος και όχι κατόρθωμα δικό μας. Αυτοί οι τέσσερις άξονες δίνουν την προοπτική αυτής της συνάντησης, μας κάνουν δεκτικούς αυτής της συνάντησης με τον Χριστό. Αυτό λοιπόν ζωντανεύει τη ζωή μας, ζωντανεύει το είναι μας. Γι' αυτό ο πνευματικός άνθρωπος δεν κάνει τίποτα και δεν κάνει όλα. Δεν είναι ο πλέον ασήμαντος και είναι ο πλέον σημαντικός. Ζει τα ελάχιστα και είναι ο πλούσιος. Είναι αυτός που δεν έχει τίποτα και τα έχει όλα γιατί έχει τον Χριστό. Αυτό λοιπόν ευχόμαστε στον καθένα μας πριν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να μπορούμε με άνεση, με ειρήνη να λέμε τον είναι πολύ στον δούλου σου δέσποτα. Διευχώ των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Θεία Λειτουργία έχουμε Δευτέρα αύριο, Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη Αγρυπνία, Πέμπτη και Σαββατό.